μουσική. Αυτή η μουσική που χωρίς λόγο και αιτίας για μένα, που γεννήθηκα το 80, σαν να ρέει στο αίμα μου. Και σαν να έχω ζήσει αυτό. Αγοράκι μου γλυκό. Ημέρα μνήμης, δεν ξεχνάμε, γιατί το άδικο στοιχιώνει τις ιστορίες, στοιχιώνει τους λαούς. Και τουλάχιστον μια συγγνώμη και μια αναγνώριση. Με συγχωρείτε. Έτσι είναι, έτσι ακριβώς είναι. Η ιστορία μας είναι για να τη θυμόμαστε και να την τιμούμε. Ούτε να την ξεχνάμε. Μιλάμε για 353.000 ανθρώπους που ξεριζώθηκαν, σκοτώθηκαν και αντιμετώπισαν μετά και όλο αυτό που αντιμετωπίζουν οι λαοί που καταφεύγουν στην προσφυγιά. Και είναι και επίκαιρο, ξέρεις, βιώνουμε και αυτό με τους πρόσφυγες. Ακριβώς. Σήμερα, λοιπόν, αυτά είναι πράγματα που πραγματικά είμαι ένας άνθρωπος που δεν είμαι ιδιαίτερα κατατοπισμένος σχέση με την ιστορία. Θα με έλεγα και ανιστόρητο. Αλλά για κάποιο λόγο μιλάει κάτι μέσα στο αίμα μου. Οι μνήμες αυτές προφανώς μεταδίδονται σαν πληροφορίες. Σαν πληροφορίες που δεν ξέρουμε πού οφείλονται, αλλά αυτό το πράγμα με τσακίζει. Από γενιά σε γενιά. Αυτά. Δεν ξεχνάμε, γιατί όπως λέει και ο Παναγιώτης, ακριβώς είναι, περνάει κιλά η ιστορία στο αίμα μας. Περνάει από γενιά σε γενιά και έτσι πρέπει να γίνεται. Για να μην ξεχνάει ποτέ καμία γενιά, ακόμα και αν περάσουν 100 χρόνια, 200, 300, δεν έχει καμία σημασία. Μικρή καθυστέρηση. Όσοι υποφέρετε από ημικρανίες, ίσως να με νιώθετε και να με καταλαβαίνετε. Και εξής τώρα, όταν έχεις και ημικρανία και τρως και την κιλοβατόρα των φώτων στο κεφάλι, γιατί λέω. Όχι, λένε ότι όταν έχεις ημικρανία, σου λέει ο γιατρός αμέσως σκοτάδι, να είσαι λύση σκοτάδι. Του λέω στο τηλέφωνο, πάω τώρα να μπω κάτω από. Και μου λέει εντάξει, καλή διασκέδαση μου λέει κάτω από τα φώτα. Θα περάσει πάρα πολύ ωραία. Του λέω τι να κάνω, δεν μπορώ να βγω στα σκοτεινά. Μου λέει ζήτα σήμερα ειδικά να σε βγάλουν στο σκοτάδι. Λέω θα το πω στο σκηνοθέτη μου και αν θέλει θα μου χαμηλώσει τα. Δεν θα θέλει όμως. Λοιπόν, καλημέρα και από μένα, καλό μεσημέρι. Ζητώ συγγνώμη που δεν ήμουν στην έναρξη, αλλά ούτως ή άλλως ήταν τα αγαπημένα μου τα παιδιά. Γεια σας, αγαπούλες. Γεια σου, να περάσουμε. Γεια σας, αγαπούλες. Πάμε λίγο να. Γιατί έτσι οφείλουμε να χαλαρώσουμε λίγο το κλίμα, να το ελαφρύνουμε και να συνδεθούμε με το Περιστέρι. Πριν συνδεθούμε, γιατί άμα έρθει αυτό ο κατανόμος, σας πάει. Η εκπομπή καλή, ξέρεις τώρα. Εντάξει.